όχι μόνον προπυλακισμό είχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και ο Παπαστεργίου της μοναδικής έξυπνης πόλης, της ψηφιακής πόλης. Πρώτος της τεχνολογίας, μοναδικό αστέρι της κυβέρνησης και μάλιστα με ελάχιστα χρήματα τα κατάφερε, τόνιζε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Σήμερα ο Δημήτρη Παπαστεργίου είναι Υπουργό Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Με παρέμβαση ψυχρεμότερων απεφεύκτησαν επεισόδια μεγάλα. Θυμάμαι μετά τον Ιανό, ο Ανήψιο σου Μητσοτάκη Γρηγόρη Δημητριάδη είχε συστήσει ομάδα Foresight με επικεφαλής τον Γιάννη Μάστρο Γεωργίου για την κλιματική αλλαγή πήγαν όμω τα χρήματα για τα αντιπλημερικά και ακόμα έχετε την ανέδεια, την απίθμενη και διαφημίστε αντιπλημερικά σήμερα στη Θεσσαλία. Ούτε και το αστεροσκοπείο δεν ακούσατε, σας καταδίδει. Ριζική, ανανέωση, υποδομών. Θα έπρεπε να γίνει τότε. Δεν έγινε τίποτα. Κάποια σχολεία κτίστηκαν μόνο. Ανέσθητη, ανάλγητη, άπλιστη, ούτε στην καρδίτσα, ούτε στα φάρσαλα, ούτε στην μοναδική έξυπνη πόλη των τρικάλων, των τρικαίων, η οποία επειδή δεν έχει αποχετευτικό, το νερό έφτασε στο 1,5 μέτρο στο 1,5 μέτρο. Άριστο αστέρι παπαστεργίου, στο 1,5 μέτρο. Δεν είχε σκεφτεί ένα κουμπί εκεί να το πατάς και να διάζει το νερό. Δεν σωζόμεθα πλέον από τίποτα. Όσο θα κατέλθει το ΕΠ Από πυρκαγιές εύρου και μόνο να αναλογιστούμε. Από πλημμύρες του Θεσσαλικού κάμπου. Και πόσο θα ανέλθουν οι τιμές από τις ελλείψεις τροφίμων βασικής ανάγκης. Ρίζικη ανασυγκρότηση, οικοδόμηση της χώρας. Τώρα, πάρα αυτά, σε όλου τους τομείς, γιατί αληθεύουν και αυτά περί ελικοπτέρων που γλίτωσαν από την πυρά και τα είχαν εκτεθειμένα στην πλημμύρα επίσης. Τελικά είναι αλήθεια ότι επιχείρησαν μόνο δύο από τα συνού τα την κατακραυγή από τις πλημμύρες, την πρώτη ταξιαρχία στο Στεφανοβίκιο, φωτογραφίες, ντοκουμέντα κλπ, όλος ο κόσμος τα είδε, το γιες yes, και όχι προσωπικά ο κύριος Φλώρος που αυτή τη φορά για πρώτη φορά θα το πω πρέπει να παρέτηθεί ο οποίος κοίταξε να εισέλθει στο ψηφοδέλτιο του Νίκου Χαρδαλιά, η σύζυγός του, δεν αμφιβάλλω ότι έχει δώσει ένα έργο στα Δημοτικά και ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πού έχει το μυαλό του ο στρατηγός, δεν έχει απαντήσει αυτός. Απαντά το επιτελείον υγιές. Yes". Όπως και δεν τόλμησε να διερευνήσει γιατί επαρεκολουθεί το. Μα λένε ότι είναι παροπλισμένα ελικόπτερα. Όμω είδα στο ταχυδρόμο, στο ντοκουμέντο, αποκαλύψεις. Φαίνεται απάτσι, πλημμυρισμένο. Εδώ, ταχύουι παρακαλώ. Είναι παροπλισμένα. Όπισθεν τους φαίνεται το κτίριο 307 εργοστασίου βάσης ελικοπτέρων. Έχει ηλεκτρονικά υλικά δεκάδων εκατομμυρίων και πολύ ευαίσθητο υλικό. Πλημμύρισε κι αυτό. Θα μας πείτε τι γίνεται. Μας απαντούν ότι το αεροδρόμιο Στέφανο Βικίου παραμένει επιχειρησιακό. Το ελικόπτερο που χρησιμοποιούσε ο Πάνος Καμένος, αυτό είναι Χιούι που φαίνεται, το 19 και είχαν παραχωρηθεί το 1885 παρόμοια με ανταλλακτικά, κανένα από αυτά δεν πέταξε πάνω από τη Θεσσαλία. Η Καθημερινή επίσης τονίζει ότι δεν πετάνε ούτε τα Σούπερ Πούμα, διότι είναι ασυντήρητα. Φλόρε παρετήσου! Ακούστε και άλλη ντροπή. Τρία Σούπερ Πούμα ελβετικά έσπευσαν, που είχαν έρθει στον Εύρο για να συνδράμουν στην κατάσβεση και στους πληγέντες Θεσσαλίας. Σχετική ανακοίνωση λαμβάνουμε και άρα είναι εμπεριστατωμένο, διασταυρωμένο από την Ελβετική Πρεσβεία και όχι από τι αρμόδιε ελληνικέ αρχέ. Δεν θα ακούγαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε. Πνίγηκε το επιτελικό σα κράτο. Δεν υπάρχει πια. Θα σύμφωνα με καθημερινή. Από τα 12 σούπερ περπούμα πετάνε μόλι τα 4. Δύο ξανατονίζω είχαν τις διαθέσιμες ώρες πάνω από τη Θεσσαλία και από τα 22 ελικόπτερα ΣΑ διαθέσιμα είναι τα τρία, ενώ η πλειονότητα των 1,90 είναι καθυλωμένα. Το ίδιο ισχύει με τα ΣΥΝΟΥΚ, όπου από τα 19 ελάχιστα σε διαθεσιμότητα. Πα, 500 τόνοι να στρέφουν νερό. Mm -hmm. Ναι, τι ακριβώ θέλει με τώρα 500 τόνοι να κάνουν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι αυτό. Ηλικιωμένοι, απεγκλωβίζονται με μπουλντόζικρα. Το εύρο τη καταστροφή από τον Ιαννό στη Θεσσαλία είδε από ψηλά ο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο επισκέφθηκε νωρί το πρωί με ελικόπτερο την καρδίτσα. Βρεθήκαμε αντιμετωπίστη ένα πρωτοφανέ καιρικό φαινόμενο. Αλλά θέλω όταν θα ξαναέρθω στην καρδίτσα και θα ξαναέρθω στην καρδίτσα. Ο θυμό, η στενοχώρια, η απογοήτευση να έχουν δώσει τη θέση του στην ανακούφιση. Ανακούφιση ότι η κυβέρνηση έκανε αυτό που τη αναλογεί δεν θα δείξω καμία κατανόηση σε αντιδρολόγητες καθυστερήσεις. Για κρυμμένες ειδήσεις. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.